Okay, μία παρουσίαση για το BIM και μία παρουσίαση μιας διαδρομής περίπου 15 ετών. Με έναν στόχο, με ένα όραμα, έτσι. Να γεφυρώσουμε αυτό που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία στο σύνολό της και αυτό που πραγματικά χρειάζεται το επάγγελμά μας, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η βιομηχανία μας. Και αυτή η διαδρομή μας έχει φέρει σε επαφή με πολλά ενδιαφέροντα projects, όπου άλλοτε παίξαμε το ρόλο του μελετητή από το concept, άλλοτε υποστηρίξαμε το έργο, τη μελετητική πρώτη προσπάθεια πολλών γνωστών συναδέλφων και πολλών γνωστών παγκοσμίως έργων. Είχαμε την ευκαιρία και την τιμή να δουλέψουμε σε διάφορες χώρες και πρόσφατα μάλιστα περάσαμε και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και να δουλέψουμε για εταιρείες, project manager, κατασκευαστές, με μεγάλο κύρος και με μεγάλη βαρύτητα ως πηγή έμπνευσης. Και στη διαδρομή αυτή να προσφέρουμε, όπως είπαμε, πρωτότυπο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αλλά και ένα σύνολο από υπηρεσίες που έχουν ως κεντρικό πυρήνα, ως κοινό παρανομαστή, το BIM. Αυτό είναι ένα έργο που αναφέρθηκε και ο φίλος μου ο Βασίλης. Είναι το ίδρυμα, το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το μεγαλύτερο ίσως έργο που έχει μελετηθεί και υλοποιηθεί με εφαρμογή της τεχνολογίας BIM. Εκεί είχαμε μία συμμετοχή από το στάδιο της μελέτης, της προμελέτης, μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. Κοντά μας είναι και ο Γρηγόρης Οπενέλης, που έπαιξε επίσης ένα καθοριστικό ρόλο με την ομάδα του στην υλοποίησή του, και ένα έργο το οποίο προφανώς, στο οποίο προφανώς η εφαρμογή του BIM για την παραγωγή κατά το στάδιο της κατασκευής, των σχεδίων κατασκευής και των shop drawings, με τον προβλεπόμενο κατά BIM τρόπο, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που ακούσαμε σήμερα και που εφήρμοσαν και οι υπόλοιπες ομάδες στα έργα που μας παρουσίασαν. Αλλά επειδή θέλω σήμερα στη διαδρομή αυτή οι σταθμοί που θα συζητήσουμε να έχουν κάτι λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα, νομίζω ότι εδώ το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μια αρχιτεκτονική ομάδα βρέθηκε στη θέση να πρέπει να μοντελοποιήσει για αυτό το τεράστιο έργο το σύνολο των ΙΤΑΜΗ εγκαταστάσεων. Και αυτό έγινε γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κάποια ομάδα, τουλάχιστον όχι στην ομάδα των μελετών που συμμετείχαν, μηχανολόγων που να είχε την ανάλογη εμπειρία στο να το κάνει. Και με βασικό στόχο, η δουλειά αυτή έγινε με βασικό στόχο να χρησιμοποιηθεί για τον συντονισμό του έργου με την εφαρμογή της τεχνολογίας Class Detection. Τι είναι το Class Detection με λίγα λόγια? Είναι όταν καλούμε τα λογισμικά να ανιχνεύσουν ανεπιθύμητες συγκρούσεις μεταξύ των αντικειμένων που απαρτίζουν τα μοντέλα. Τα στοιχεία του σκηνοδέμος, για παράδειγμα, απέναντι στα στοιχεία του κλιματισμού. Δεν θέλουμε τέτοιες συγκρούσεις και δεν τις θέλουμε κυρίως σε ένα έργο σαν κι αυτό, που είναι το μεγαλύτερο zero energy κτίριο στον κόσμο, υποκατασκευή αυτή τη στιγμή, πάνω από 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Εκεί μας καλέσανε κάποια στιγμή να αναλάβουμε BIM managers σε πρώιμο στάδιο των μελετών, λίγο πριν το tender, και βρισκόμαστε μπροστά από μια κατάσταση που περιλάμβανε αυτό το πλήθος μοντέλων και ένα πακέτο από αποτελέσματα class detection που υπερβαίνανε τις 300.000. 300.000 χτυπήματα. Καταλαβαίνετε τι πανικό μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια διαπίστωση λίγο πριν το tender. Και ένα από τα πράγματα που διαπιστώσαμε πολύ γρήγορα είναι ότι οι κλασικοί, οι συνηθισμένοι τρόποι καταγραφής αυτών των αποτελεσμάτων δεν θα κάναν τη δουλειά εδώ. Δεν θα μπορούσαν να είναι αρκετοί. Αρχίσαμε λοιπόν να σκεφτόμαστε διαδικασίες και συστήματα ταξινόμησης, αξιολόγησης και φιλτραρίσματος αυτών των αποτελεσμάτων, ώστε, για να το πω με λίγα λόγια, γιατί έχω να σας δείξω πολλά, να φύγουν από τη μέση αυτά που δεν έχουν σχέση με την ουσία. Αυτά που δεν έχουν σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της κατασκευής. Και για να το κάνουμε αυτό, έπρεπε να ακολουθήσουμε μια διαδικασία, καταρχήν, ανάλυσης των αποτελεσμάτων, όχι με τη μορφή του πίνακα που είδαμε πριν, αλλά με μια μορφή δενδροειδή που θα ξεκινάει από το μεγάλο και θα καταλήγει στο μικρό, που θα απεικονίζει σε έναν οδικό χάρτη όλη την εικόνα του έργου όσον αφορά το χωρικό συντονισμό
και θα διευκολύνει δύο πράγματα. Την αποδοχή κάποιων συγκρούσεων ως μη κρίσιμα και το φόκους στην εστίαση σε αυτά τα προβλήματα τα οποία ήταν κρίσιμα και τα οποία έπρεπε να επιληθούν. Στη διαδικασία αυτή προφανώς στήσαμε εκατοντάδες τεστ και προφανώς τα τρέξαμε και τα ξανατρέξαμε σε ένα περιβάλλον που ήταν απολύτως διαφανές και το οποίο διασυνδέσαμε και με άλλα συστήματα. Σηκώσαμε λίγο το καπό δηλαδή, κάναμε και λίγο Visual Basics στο Excel, οργανώσαμε τα αποτελέσματα να συνεργάτη, κάναμε ανάθεση των tasks σε επιμέρους ομάδες και στοχεύσαμε ώστε κομμάτι-κομμάτι να διευκολύνουμε την επίλυση και το καθάρισμα όλων των ανεπιθύμητων χτυπημάτων. Και εδώ βλέπουμε πώς με τη διασύνδεση που κάναμε με το Excel, πώς μεταβάλλεται η καμπύλη βδομάδα τη βδομάδα των αποτελεσμάτων που θεωρούσαμε ότι είναι κρίσιμα σε σχέση με αυτά που δεν ήταν κρίσιμα, μέχρι που για όλους τους ορόφους και για όλα τα επίπεδα πετύχαμε την συνολική επίλυση των προβλημάτων συντονισμού και προφανώς την παραγωγή των αντίστοιχων συντονισμένων σχεδίων. Ξεχωρίζω το class detection και την υποστήριξη που δίνει το BIM σε σχέση με τον χωρικό συντονισμό από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή του, γιατί θεωρώ πραγματικά την πιο σημαντική, την πιο επωφελή για όλο τον κύκλο του έργου, προφανώς μέχρι το handover, όπου αναλαμβάνει ο χρήστης και το facility management. Ενθουσιασμένοι από το πόσο καλά πήγε αυτή η προσπάθεια, την πάμε τώρα ένα βήμα παραπέρα και αυτό που φτιάξαμε λίγο ερασιτεχνικά για την υλοποίηση αυτού του έργου στο Ντουμπάι. Ξέχασα να πω ποιο είναι το έργο. Είναι το νέο κέντρο διοίκησης της εταιρείας, της αρχής ίδρυυσης και ηλεκτρισμού του Ντουμπάι, της DIVA. Έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω και τώρα αναπτύσσουμε ένα λογισμικό το οποίο θα κάνει αυτή τη δουλειά που κάναμε με χειροκίνητο, που σας είπα, τρόπο, δηλαδή την δουλειά της ιεράρχησης, ταξινόμησης, του φιλτραρίσματος μεγάλου όγκου αποτελεσμάτων με σκοπό την εστιασμένη επίλυση των προβλημάτων συντονισμού. Και ένα σύστημα reporting που λείπει τώρα από τα διαθέσιμα λογισμικά του είδου, ώστε να μπορεί κανείς να βλέπει βδομάδα τη βδομάδα, μέρα τη μέρα, τεστ με τεστ, ποια είναι η πρόοδος και ποια είναι η πτώση της καμπύλης που αφορά τη μείωση των προβλημάτων συντονισμού κατά τη διάρκεια της επίλυσής τους. Μένω στον αραβικό κόσμο, πάμε σε μια άλλη χώρα, πάμε στη Σαουδική Αραβία για να δούμε μια άλλη ενδιαφέρουσα εφαρμογή. Και εδώ παρέα με το φίλο μου τον Γρηγόρη τον Πενέλη, υπεύθυνος για τη στατική μελέτη και την εφαρμογή του BIM όσον αφορά τα στατικά. Το έργο το μελετήσαμε από το μηδέν, από το concept. Είναι ένα έργο επιπλωμένων διαμερισμάτων που έχει ως χρήστες τα στελέχη της μεγαλύτερης αρχής βιομηχανικής ανάπτυξης στη Σαουδική Αραβία. Και εκεί κληθήκαμε να κάνουμε μοντελοποίηση των εγκαταστάσεων και εφαρμογή του class detection για το συντονισμό. Αλλά η χρήση που θέλω εδώ να απομονώσω είναι αυτή που έχει σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των όψεων, γιατί σχεδιάζουμε καταρχήν ένα prototype που σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί σε πολλά οικόπεδα, σε διαφορετικές θέσεις, αλλά όλα αυτά βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Άρα το κλίμα είναι πολύ σκληρό, πάρα πολύ απαιτητικό. Έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε ένα ευέλικτο σύστημα που ανάλογα με τον προσανατολισμό θα έχει διαφορετική διάρθρωση, διαφορετική δομή, διαφορετική σχέση ανοιγμάτων, στεγάστρων, πλήρων και κενών. Και προφανώς για να το κάνουμε αυτό θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει το BIM, τα διασύνδεσης, δηλαδή το μοντέλο BIM με άλλα συστήματα ενεργειακής ανάλυσης, όπως εδώ ήταν η πλατφόρμα Energy Plus, για να δούμε ποια είναι η επίπτωση της διαμόρφωσης των όψεων σε σχέση με την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. Και αντίστοιχα το ίδιο κάναμε και με το Radiance, διασύνδεση του μοντέλου με το Radiance, για να δούμε τι συμβαίνει με τον ηλιακό φωτισμό μέσα στο εσωτερικό των χώρων. Αλλά και με το Design Builder, του οποίου μάλιστα τυχαίνει να είμαστε και εισαγωγή στην Ελλάδα, ενός κορυφαίου προγράμματος ενεργειακής ανάλυσης, όπου μελετήσαμε με μοντέλα CFD τη ροή του αέρα μέσα στο χώρο για την επίτευξη του φυσικού δροσισμού. Και εδώ θέλω να σημειώσω ότι αυτές τις εργασίες δεν τις κάνουμε ως ειδικοί σύμβουλοι επινεργειακών θεμάτων.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο να αξιοποιούμε το BIM για να μελετάμε τα κτίρια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο να αξιοποιούμε το BIM για να παίρνουμε αρχιτεκτονικές αποφάσεις. Όπως αυτό το κτίριο, που είναι η πρότασή μας για το νέο κτίριο διοίκησης της ΔΕΗ, που πρόκειται να κατασκευαστεί στη λεωφόρο Μεσογείων. Και που εδώ πάλι χρησιμοποίησαμε το BIM προφανώς καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης, αλλά ήθελα να σας δείξω περισσότερο ένα σύστημα που εφαρμόσαμε. Για να πάω λίγο πίσω να το αφήσω να παίξει αυτό. Τι πρέπει να κάνω για να παίξει το βίντεο. Ένα δεύτερο κλικ. Όχι, δεν θέλει. Δεν πειράζει. Εκεί το χαρακτηριστικό, ίσως το δούμε εδώ, είναι ότι η όψη είχε όλη δομηθεί με παραλλαγή ενός στοιχείου, ενός παραμετρικού στοιχείου των όψεων, που μάλιστα το προμηθεύει μια πολύ γνωστή εταιρεία, η Σούκο. Και προφανώς εδώ πάλι η πρόκληση ήταν πώς ένα κτίριο στο οποίο έχω 4 προσανατολισμούς θα μπορέσω να έχω μια σωστή παραμετροποίηση και εναλλαγή των τύπων των στοιχείων αυτών του εξωτερικού περιβλήματος, ώστε να αντιμετωπίσω τις διαφορετικές απαιτήσεις που έχω σε σχέση με τον προσανατολισμό και σε σχέση με τον φωτισμό και τα άλλα στοιχεία που συνδέονται με αυτόν. Έτσι λοιπόν αυτό που κάναμε είναι ότι πήραμε αυτούς τους 4 τύπους και με χρήση visual programming με το Dynamo, δεν είναι rocket science, είναι κάτι που όποιος προσπαθήσει μπορεί να το χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά. Μπορέσαμε και αριθμητικά, ελέγξαμε σε σχέση με τον προσανατολισμό, παίρνοντας τα κατάλληλα δεδομένα από άλλες πηγές, ελέγξαμε ποια θα έπρεπε να ήταν η στροφή ή η ποσόστοση του πλήρους και του κενού του κάθε στοιχείου του αλλοστασίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε κάθε προσανατολισμό να έχουμε μια βελτιστοποίηση του εισερχόμενου ηλιακού φωτός, η οποία προφανώς με την διασύνδεση με το Design Builder μπορούσε να αποτυπωθεί και σε τέτοιου είδους διαγράμματα. Εστιάζοντας πάλι πάντοτε σε ειδικές εφαρμογές. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η μεγαλύτερη μέχρι τώρα εφαρμογή που έχει γίνει από ελληνική εταιρεία διασύνδεσης ενός μοντέλου BIM με ένα πίνακα προϋπολογισμού, με ένα BOQ. Και αυτή έγινε, αφού μοντελοποιήσαμε σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο για τις ανάγκες της συμμετοχής της κοινοπραξίας που τελικά πήρε το έργο, είναι η κοινοπραξία AVAX Τέρνα, αφού μοντελοποιήσαμε το σύνολο του έργου, μετά προβήκαμε και προσφέραμε και άλλες υπηρεσίες που έχουν σχέση με το χρονικό προγραμματισμό, το πιο βασικό είναι ότι προβήκαμε σε μια διασύνδεση όλων των στοιχείων του έργου με το BOQ που είχε δοθεί από τον αγωνοθέτη μέσω του Navisworks και μέσω ενός συστήματος ταξινόμησης που αναφέρθηκε και άλλη φορά σήμερα, ήταν το CSI Master Format. Αλλά μετά από αυτή την εμπειρία που ήταν πετυχημένη αλλά και αρκετά επιπονή, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα κενό στη διαδικασία. Και ποιο είναι το κενό στη διαδικασία που χρησιμοποιείται σήμερα? Ότι τα μοντέλα σήμερα, προκειμένου να γίνει αυτή η δουλειά, πρέπει να εξαρτούν από το περιβάλλον τους. Πρέπει να τα βγάλουμε από το Revit και να τα βάλουμε σε ένα άλλο περιβάλλον, όπως είναι το Navisworks. Αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Δεν θέλω να επεκταθώ στα προβλήματα αυτά αυτή τη στιγμή, γιατί ο χρόνος είναι λίγος, αλλά να φτάσω στο διατάφτα. Η προσπάθεια που κάνουμε τώρα είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος. Βλέπετε κάποια στοιχεία από την beta έκδοση, κάποια εικόνα από την beta έκδοση τώρα, που βγάζει από τη μέση αυτή την εξαγωγή του μοντέλου και την εισαγωγή του σε ένα άλλο περιβάλλον, όπως είναι το Navisworks, αλλά επιτρέπει η εργασία αυτή να γίνεται μέσα από το ίδιο το περιβάλλον του Revit, χωρίς την εξαγωγή αυτή που ανέφερα. Και μάλιστα να γίνεται όχι με τον τρόπο που τώρα προτείνουν αυτές οι διαδικασίες, δηλαδή με το να επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο το σύστημα ταξινόμησης του μοντέλου ως σύστημα ταξινόμησης του BIM, αλλά με απευθείας αξιοποίηση του BOQ που έχει φτιάξει ο cost planner του έργου. Πάω πολύ γρήγορα, γιατί νομίζω ο χρόνος μου τελειώνει. Scan to BIM, κάτι που κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε πρώτη φορά σε αυτό το κτίριο στην Τρίπολη, το κτίριο του Τζάμπο, όπου σκανάραμε όλο το κτίριο, αλλά το πιο δύσκολο σημείο ήταν αυτό εδώ, πως έπρεπε να απειλήσουμε την εισαγωγή των δικών μας στοιχείων μέσα σε μια περίεργη υφιστάμενη κατασκευή. Το κάναμε με επιτυχία, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό παράδειγμα εφαρμογής Scan to BIM στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αφορά αυτό το έργο, είναι το έργο της Πινακοθήκης, όπου σκανάραμε το έργο στο σύνολό του, μοντελοποιήσαμε τις εγκαταστάσεις στο σύνολό τους και επιλύσαμε πάρα πολύ δύσκολες ασκήσεις, όπως αυτή η άσκηση ανάρτησης μιας ψευδοροφής, που μπορούσε να γίνει από πολύ συγκεκριμένα σημεία,
που έπρεπε να εντοπίσουμε ανάμεσα στα κενά που μας άφηναν οι εγκαταστάσεις. Αναλάβαμε την υποστήριξη για το σύνολο της μουσιογραφικής μελέτης και θέλω να πάω σε αυτό το σημείο σε κάτι που θεωρώ επίσης πολύ ενδιαφέρον και πολύ βασικό για το BIM. Πρέπει να σκεφτούμε νέους τρόπους και νέα παραδοτέα, νέες μορφές παραδοτέων. Σε αυτό το παράδειγμα από τα κατασκευαστικά σχέδια της μουσιογραφικής μελέτης βλέπετε πώς χρησιμοποιούμε QR codes πάνω στα σχέδια, πάνω στα PDF. Μπορούμε να τα ανοιχνεύσουμε με το κινητό μας και να μπούμε μέσα στον τριδιάστατο χώρο και να περιηγηθούμε. Ο ίδιος ο υπεργολάβος είπε ότι είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα που έχει παραλάβει από μελετητή στην καριέρα του. Προχθές γύρισα από το Μεξικό, ήμουν εκεί για αυτό το έργο που κάνουμε εκεί ως συνεργάτης της Elastic, όπου πάλι χρησιμοποιούμε αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο παραδοτέων, συνδυασμού δηλαδή των σχεδίων, των τεχνικών σχεδίων, με μια πρόσβαση, μια εύκολη πρόσβαση στον τρισδιάστατο χώρο που επιτρέπει την ελεύθερη περιήγηση. Πάω πάρα πολύ γρήγορα, δεν αναφέρω καν αυτό, γιατί θέλω να πω λίγα λόγια για αυτό το έργο που μελετήσαμε πάλι από το μηδέν, εννοείται με BIM, αλλά το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι αυτό είναι το πρώτο έργο που παρουσιάστηκε σε δημόσιο φορέα στην Ελλάδα με virtual reality. Πήγαμε με το πακέτο των σχεδίων μας, αλλά πήγαμε και με τα Google μας και η διεύθυνση της ΗΠΑ περιηγήθηκε μέσα στο κτίριο φορώντας τα Google, πήγε στο check-in, πήγε στα gates και ήταν μια πάρα πολύ σημαντική, πιστεύω, στιγμή στη διαδρομή μας όταν μας είπε να μην ανοίξουμε τα σχέδια, γιατί ό,τι έπρεπε να δει από το κτίριο το είδε μέσα από αυτήν την εικονική περιήγηση. Θέλω να δώσω μεγάλη έμφαση σε αυτό, ότι δεν μπορεί να δουλεύουμε με το BIM και να εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τα παραδοτέα που χρησιμοποιούσαμε πριν από αυτό. Ο φίλος μου, ο Δημήτρης Βοβός, θα σας πει λίγα λόγια για αυτό το έργο. Είναι το Rail Baltica, ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αναλάβουμε ως BIM Managers το setup της όλης διαδικασίας συνεργασίας μεταξύ των μελετητικών εταιριών, της Obermeier και της Pointec. Εδώ το ενδιαφέρον ήταν το σύστημα, δεν το δείχνω καν, αλλά ένα σύστημα διαδικτυακό που χρησιμοποιήσαμε, ώστε όλοι οι συντελεστές του έργου να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό που αφορά την εφαρμογή και τη μελέτη και την υλοποίηση του έργου τους με ένα τρόπο που ήταν όσο άμεσος μπορεί να είναι όταν μιλάμε για μια πρόσβαση σε ένα site. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολλά, το ξέρω, δεν ξέρω πόσα προλάβαμε να δούμε και ήταν τιμή μου που είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτά τα παραδείγματα δουλειάς.